Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ζαχαρόδη διαβήτη. Κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Φώτης, διευθυντής της δεύτερης οφθαλμολογικής κλινικής του Metropolitan Hospital. Γιατρέ, επιδρά ο ζαχαρόδης διαβήτης στα μάτια? Βεβαίως. Ο ζαχαρόδης διαβήτης είναι μία από τις μεγαλύτερες υγειονομικές προκλήσεις αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, με περισσότερα από 400 εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον πλανήτη. Τα επόμενα 10 χρόνια αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια ασθενείς. Από αυτούς, περίπου το 1 τρίτο αναμένεται κάποια στιγμή στη ζωή τους να εμφανίσουν πρόβλημα από το μάτι. Τι είναι η διαβητική αμφίβλη στροειδοπάθεια και τι η οχροπάθεια? Ο ζαχαρόδης διαβήτης, όπως και σε άλλα όργανα στο σώμα, επιδρά στα μικρά αιμοφόρα οικεία, το ίδιο και στο μάτι. Τα προβλήματα που δημιουργούνται μπορεί να είναι είτε στον αμφιβληστροειδή, με τη δημιουργία παθολογικών αιμοφόρων οικείων, είτε στην οχρά κοιλίδα, όπου είναι το κέντρο της όρασης, με την οποία διαβάζουμε και είναι πιο σημαντική, όπου πάλι η βλάβη των οικείων οδηγεί σε διαρροή υγρού, είδημα και μείωση της όρασης. Πώς θα καταλάβουμε το πρόβλημα και τι πρέπει να κάνουμε? Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζαχαρόδους διαβήτη στο μάτι είναι ότι στα αρχικά στάδια και πολλές φορές για αρκετά χρόνια δεν δίνει συμπτώματα. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο συστήνουμε ετήσιο τακτικό έλεγχο στον οφθαλμίατρο. Ποιες είναι οι θεραπείες του? Αυτή τη στιγμή ο γιατρός έχει αρκετές θεραπευτικές επιλογές στη διάθεσή του σε όλα τα στάδια της νόσου. Αυτές περιλαμβάνουν λέιζερ θεραπείες τόσο στον αμφιβληστροειδή όσο και στην οχρά κοιλίδα, ενδοειαλωειδικές ενχύσεις φαρμάκων που πραγματοποιούνται με ένεση στον οφθαλμό και στα πιο προχωρημένα στάδια της νόσου με πιο σοβαρές επιπλοκές, η θεραπεία πλέον είναι χειρουργική.